Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας. Προσκεκλημένοι στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλή χρονιά σας εύχομαι, κυρία Μπακογιάννη. Επίσης, κάθε καλό, επίσης. Οικογενειακό, προσωπικό και στην πολιτική. Υγεία και τύχη χρειαζόμαστε. Και τύχη. Ναι. Χρειαζόμαστε και τύχη. Ναι. Δεν έχουμε και πολλή τύχη, ή όχι. Πάντως δεν αρχίζουν τουλάχιστον σε ένα τομέα, ενώ τα υπόλοιπα πρέπει να πω ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα στην οικονομία. Τα πρώτα δείγματα για το 20 είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Υπάρχει ένα οικονομικό κλίμα το οποίο έχουμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια και πριν ακόμα από την κρίση. Το ενδιαφέρον των ξένων για επενδύσεις στην Ελλάδα είναι ορατό πλέον σε όλα τα επίπεδα. Από την άλλη μεριά έχουμε αναμφισβήτητα θέματα εξωτερικής πολιτικής και το μεταναστευτικό προσφυγικό, το οποίο είναι πολύ δύσκολα. Θα αρχίσω από το δεύτερο, δεδομένου ότι δεν το έπιασα καθόλου το θέμα αυτό την προηγούμενη ώρα, για να πω ότι χθες έγινε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στη Μυτιλίνη. Πάρα πολύ μεγάλα συλλαλητήρια, όχι μόνο στη Μυτιλίνη, σε όλα τα νησιά. Είναι σαφές, κύριε Πρωτοσάλτε, δεν αντέχουν τα νησιά μας. Δεν μπορούν να αντέξουν. Έχουμε φτάσει σε αναλογίες οι οποίες είναι φοβικές σχεδόν για τους κατοίκους. Δηλαδή υπάρχουν αναλογίες ένα προς ένα. Υπάρχουν δυσκολίες πάρα πολύ μεγάλες. Υπάρχει όμως και ένα αντικειμενικό θέμα, ότι οι ροές συνεχίζονται. Άρα παίρνεις ανθρώπους και αντικαθίστανται πάρα πολύ γρήγορα. Χρειάζεται λοιπόν μια γενναία αποσυμφόρηση των νησιών. Γενναία. Η οποία πράγματι να αλαφρύνει αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει πρακτικώς ότι κάπου αλλού πρέπει να πάνε για ένα χρονικό διάστημα. Και θέλω να εξηγήσω, φαντάζομαι το έχετε κάνει και εσείς πολλές φορές από την εκπομπή σας, αλλά θέλω να το πω ξανά, ότι αυτά που ονομάζουμε κλειστά κέντρα είναι προαναχωρησιακά κέντρα. Είναι δηλαδή κέντρα στα οποία θα μπουν οι άνθρωποι που θα φύγουν από την Ελλάδα. Εάν αυτοί είναι σε ανοιχτά κέντρα και καταλάβουν ότι θα τους γυρίσουμε πίσω, που επισήμως θα τους πούμε από την ώρα που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, θα εξαφανιστούν μέσα στη χώρα. Ο στόχος λοιπόν δεν είναι να εξαφανιστούν μέσα στη χώρα, ο στόχος είναι να επιστρέψουν πίσω. Γι' αυτό γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια αυτή τη στιγμή και είχαμε και την ευκαιρία να το συζητήσουμε με τον κύριο Σκηνά στη Βουλή, ότι έχουμε ένα πρόβλημα ότι πάρα πολλές χώρες από αυτές από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες δεν τους δέχονται πίσω. Γι' αυτό χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πολιτική πάνω στο θέμα. Ευρωπαϊκά αεροπλάνα. Αυτό ξεκαθαρίσαμε στον κύριο Σκηνά. Να έρχονται τα ευρωπαϊκά αεροπλάνα, γιατί τα ευρωπαϊκά αεροπλάνα προσγειώνονται στο Πακιστάν. Είναι πολύ απλό. Άρα αυτό πρέπει να γίνει. Θα μου πείτε, θα γίνει, κυρία Μπακογιάννη, από μία ώρα στην άλλη? Όχι, δεν θα γίνει από μία ώρα στην άλλη. Διότι το κλειστό προαναχωρησιακό για τον πολίτη σημαίνει ότι θα δει και κάποιους ανθρώπους να φεύγουν. Κάποιους δηλαδή να έχει μια συνεχή ροή αναχωρήσεων. Μα αυτό είναι ο στόχος. Αυτό είναι ο στόχος. Ο λόγος για τον οποίο και στα νησιά γίνονται κλειστά προαναχωρησιακά δεν είναι διότι θέλουμε να προσθέσουμε στα νησιά χώρους, αλλά διότι εκεί θα ξεχωρίσουν οι μεν από τους δε. Αυτή τη στιγμή είναι όλοι μαζί. Αυτή τη στιγμή έχεις πρόσφυγες και μετανάστες σε μία δομή. Δεν γίνεται όμως αυτό. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι κάποιοι θα φύγουν, κύριε Πρωσάλτε. Και να το δουν και εκείνοι, να το δούμε και εμείς που το έχουμε αυτό ανάγκη. Στην προσπάθεια είχε την εφημερίδα Καθημερινή προχθές την Κυριακή ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, το ξαναλέω για πολλωστή φορά, της Τάνιας Γεωργοπούλου, που εξήγησε την περιπέτεια της επιστροφής 75 Αφγανών το καλοκαίρι του 2018. Ναι, οι οποίοι στο τέλος, διαβάστε το σας παρακαλώ, στο τέλος καταλήγουμε ότι έμειναν 15 από τους 75 και η πτήση δεν έγινε γιατί θα κόστιζε 300.000 ευρώ. Μεταξύ των προβλημάτων ήταν ότι οι Τέρκοι που πηγαίνουν στο Αφγανιστάν δημιουργούσε κολλησιεργία στο να ενοικιάσει το σκάφος. Δηλαδή τα πράγματα, αν πάμε να τα κάνουμε μόνοι μας, δεν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε. Τελείωσε. Δεν μπορούμε. Συνηγορώ σε αυτό που είπατε. Αυτό πρέπει να το αναλάβει η Ευρώπη. Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλους τους τόνους τους Ευρωπαίους εταίρους. Και δεν μπορούμε. Πρακτικά δεν μπορούμε. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω τον άλλον, ο οποίος σου λέει, παιδί μου, κυβέρνηση, είσαι, έκανε κάτι. Το καταλαβαίνω απολύτως. Και έχουμε υποχρέωση να κάνουμε κάτι. Αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και πράγματα που δεν μπορούμε. Αυτά λοιπόν που δεν μπορούμε πρέπει να τα κάνουμε με το ευρωπαϊκό καπέλο, επιτρέψτε μου να πω.
Τώρα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το να γυρίσουμε. Είναι πίσω. Διαθέσιμη η Ευρώπη, κυρία Μπακογιάννη, να βοηθήσει, είναι, ή εγώ, και εκεί είναι λίγο τα ζώμαργα? Εγώ που δεν είναι αρμοδιότητά μου, γιατί εγώ ένας βουλευτής είμαι, έκανα πάρα πολλές συζητήσεις με τους Γερμανούς και είναι απολύτως έτοιμοι να βάλουν πλάτη σε αυτό το θέμα. Τώρα, γιατί έχει δύο, είναι δύο τα μηνύματα. Το ένα είναι ότι καταρχήν φεύγουν να γυρίζουν πίσω. Ωραία. Το δεύτερο είναι ότι πάει το μήνυμα σε όλους αυτούς τους δουλεμπόρους ότι, παιδιά, θα δώσετε 3.000, 4.000, 5.000 για να ξαναμπείτε σε ένα αεροπλάνο και να ξαναγυρίσετε πίσω. Άρα δεν είναι λύση. Το τρίτο βεβαίως είναι ότι χρειάζεται πλέον μία πολιτική η οποία να είναι σωστά δομημένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία. Αυτά τα λέω εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θεωρώ ότι αυτός η μάχη φαντασμάτων την οποία δίνουμε θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Όλοι ξέρουμε ότι... Ποιους βλέπουμε για φαντάσματα? Τους Ευρωπαίους. Δηλαδή δίνουμε μία μάχη οι Ευρωπαίοι με την Τουρκία. Και βασικά δίνουμε μία μάχη φαντασμάτων. Διότι θεωρούμε, θεωρητικά, ότι η Τουρκία θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση αυτό κινούμαστε. Ανοίγουμε αυτό κεφάλαια, κλείνουμε κεφάλαια. Το ξέρουμε όλοι ότι τέλειωσε, αλλά κανείς δεν έχει το θάρρος να πει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Έτσι, αυτό μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αντί να βγούμε λοιπόν και να πούμε ξεκάθαρα ότι κοιτάξτε κύριοι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Πολύ ωραία. Και τι θα το θέλαμε, εμείς η Ελλάδα θα το ήθελε, αλλά είμαστε οι μόνοι που θα το θέλαμε. Δεν ξέρω κανέναν άλλον δεύτερο που να το θέλει. Εμείς θα το θέλαμε γιατί για μας είναι υπαρξιακό το θέμα να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ευρώπη στα σύνολά μας. Αλλά αυτό δεν θα γίνει. Αφού λοιπόν δεν θα γίνει, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, να σταματήσουμε να παίζουμε αυτό το παιχνίδι των φαντασμάτων. Να τα πείτε εσείς δηλαδή, λέτε. Να πούμε εμείς στους Ευρωπαίους, κύριοι και κυρίες, πείτε τα εσείς ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι. Όταν λέω προς τον πληθυντικό, μιλάω σε Ευρωπαία. Να πούμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι στην Τουρκία, ότι κοιτάξτε παιδιά, χρειαζόμαστε μια νέα συμφωνία. Μια συμφωνία ανάλογη παραδείγματος χάρη του Brexit, η οποία γίνεται, που ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Άρα να υπάρξει μια διαπραγματευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, να λύσουμε τα θέματα τα οικονομικά, που βεβαίως η Τουρκία είναι μια πολύ ισχυρή χώρα και άρα μας ενδιαφέρουν τα οικονομικά μας συμφέροντα. Δεύτερον, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει συμφωνία με την Τουρκία και να ξεχάσει τα θέματα ασφάλειας. Άρα μέσω αυτής της συμφωνίας να δεσμευτεί και η Τουρκία σε βασικά θέματα διεθνούς δικαίου. Και το τρίτο, στη διαχείριση πλέον του προσφυγικού. Η οποία διαχείριση του προσφυγικού, κύριε Πρωτοσάλτε, λυπάμαι που τα λέω έτσι λίγο μα, αλλά δεν θα είναι κάτι το οποίο θα λυθεί αύριο. Είμαστε μπροστά σε μια νέα περίοδο όπου θα έχουμε πέραν των προσφύγων και μεταναστών οι οποίοι προέρχονται από περιοχές πολέμου ή φτωχές περιοχές, θα έχουμε ένα τεράστιο αριθμό προσφύγων λόγω της κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, εδώ πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος διαχείρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρώτο που πρέπει να βρεθεί βεβαίως πέραν των συμφωνιών που θα γίνουν με τις άλλες χώρες είναι με την Τουρκία. Διότι και η Τουρκία είναι αναμφισβήτητα ανάχωμα, έχει γύρω στα 4 εκατομμύρια πρόσφυγες αυτή τη στιγμή. Όσο η οικονομική κατάσταση ήταν καλή και είχαν μια ανάπτυξη πολύ μεγάλη, θα μπορούσε να πει κανείς ότι απορροφούσε. Υπήρξαν πολλοί οι οποίοι απορροφούντο. Τώρα που υπάρχει πρόβλημα στην οικονομία, έγινε μια σκούπα 800.000 άνθρωποι μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Συν ο νέος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, που και αυτό παίζει ρόλο, που εμείς εδώ Βεβαίως. Δεν το βάζουμε στα δεδομένα μας. Ο οποίος θέλει να σπρώξει εκτός Κωνσταντινούπολης κατά χιλιάδες τους πρόσφυγες από την Συρία που είχαν συγκεντρωθεί. Διότι αυτός θέλει να προστατεύσει την πόλη του, όπως κάθε δήμαρχος. Κάθε δήμαρχος θέλει να προστατεύσει την πόλη του, γι' αυτό εκλέγεται. Αλλά από εκεί και πέρα είναι στο θέμα, είναι αρμοδιότητα των κυβερνήσεων να προσπαθήσουν να βρουν την ευρύτερη λύση, η οποία να καλύπτει βεβαίως και την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι εύκολο. Τετραγωνισμό του κύκλου ψάχνουμε αυτή τη στιγμή. Στην Ευρώπη υπάρχουν η ηγετική ομάδα. Είναι, νομίζετε, ικανή να κάνει αυτή την μεγάλη διαπραγμάτευση, αυτό το μεγάλο deal με τον κύριο Ερντογάν, με αυτά τα χαρακτηριστικά που δείχνει αυτόν τον καιρό ο κύριος Ερντογάν? Ακούστε, εγώ έχω μία θεωρία
την οποία τη λέω και στους Ευρωπαίους διαφόρους. Ο Ερντογκάν πρέπει να διαπραγματευτεί με την Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων. Εάν διαπραγματευτεί με την Ευρώπη των 80 εκατομμυρίων που είναι η Γερμανία ή ξέρω εγώ των 60 εκατομμυρίων που είναι η Γαλλία, θα κάνει πάρτι. Απλά είναι τα πράγματα. Εάν όμως διαπραγματευτεί με την Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων, εκεί τα πράγματα έρχονται σε τελείως διαφορετικό επίπεδο. Γι' αυτό η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να είναι όμοιρος. Καμία ηγεσία πουθενά, είτε είναι ελληνική ηγεσία, είτε είναι ευρωπαϊκή ηγεσία, δεν μπορεί να είναι όμοιρος. Η Γερμανία την ξέρετε καλά, κυρία Μπακογιάννη. Την αντίθεση της κυρίας Μέρκελ πώς την χαρακτηρίζετε? Γι' αυτό τα λέω αυτά. Αυτά τα λέω... Για να τα ακούνε φίλοι και σύμμαχοι. Για να τα ακούνε φίλοι και σύμμαχοι. Δεν μπορείς να είσαι όμοιρος, κύριε Πρωτοσάλτε. Θυμάμαι ο πατέρας μου είχε πει ένα πράγμα. Μου είχε πει ένα πράγμα από τότε που πρωτομπήκα στην πολιτική, IQ ραδικιού. Πρόσεχε ένα πράγμα. Ποτέ δεν θα μπορείς να εκβιαστείς. Ποτέ δεν θα δεχθείς τον παραμικρό εκβιασμό. Είτε στο εσωτερικό της χώρας, δόξα τω Θεώ, ανθεί και λουλουδίζει το είδος το οποίο προσπαθεί να εκβιάσει, είτε από το εξωτερικό. Αυτό είναι μια βασική αρχή. Αυτή ισχύει και για την Ευρώπη. Δεν ισχύει μόνο για μας. Στην πολιτική δεν μπορεί. Μπορεί να κάνεις λάθη. Μπορείς να κάνεις ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Να πας κόντρα στο τείχος. Να πας κόντρα στο ρεύμα. Να δώσεις τη μάχη σου ενάντια στο λεγισμό. Δεν μπορείς να εκβιάσεις. Μία φορά αν εκβιαστείς, έχεις τελειώσει. Έχεις τελειώσει ως χώρα, έχεις τελειώσει ως Ευρώπη. Τώρα, για να το πάμε ευρύτερα. Άρα, κακός είναι μόνη της η κυρία Μέρκελ, λέτε, σε αυτό το προσωπικό πάρα με τον κύριο Ερντογάν. Είναι μόνη της. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Πάρα πολύ κακός είναι μόνη της. Σε επίπεδο Ευρώπης πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Και ο Ερντογάν το προτιμάει. Διότι πέραν αυτού και αυτός θέλει να έχει κάποιες συμφωνίες οι οποίες να έχουν, αν θέλετε, την αποδοχή όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν την ευρωπαϊκή οικονομία τη χρειάζεται περισσότερο από ό,τι χρειαζόμαστε εμείς τον Ερντογάν. Έτσι. Εμείς βεβαίως χρειαζόμαστε την Τουρκία, θέλουμε να είμαστε σύμμαχοι και να κάνουμε συμφωνίες εμπορικού περιεχομένου. Αλλά αυτός το χρειάζεται πολύ περισσότερο από εμάς. Αυτός η μόνη σταθερή που έχει σήμερα ο Ερντογάν είμαστε εμείς. Όλα τα υπόλοιπα γύρω του είναι το να χυμάει πάνω μας όμως. Δηλαδή θέλει να κάνει το παιχνίδι του και τσιγκλάει εμάς. Βεβαίως. Δεν τσιγκλάει μόνο εμάς, τσιγκλάει το σύμπαν όλο. Ναι. Αυτή είναι η λογική στην οποία έχει μπει. Ότι η μαξιμαλιστική λογική των απαιτήσεων και των τέλος πάντων των λογικών οι οποίες ξέρει ο Ερντογκάν ότι είναι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Το ξέρει. Διότι δεν υπάρχει. Εγώ τους Τούρκους διπλωμάτες τους ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είναι εξαιρετικά μορφωμένοι άνθρωποι και ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ο ισχυρισμός Τσαβούσογλου ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και ο ίδιος ο Τσαβούσογλου ξέρει ότι λέει κάτι το οποίο είναι παντελώς στον αέρα. Δεν υπάρχει. Δεν θα βρει κανένα να του πει ναι, έχεις δίκιο, Τσαβούσογλου, τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν είμαστε η μόνη νησιωτική χώρα σε αυτόν τον κόσμο. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν νησιωτικές χώρες ουκολίγες. Άρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα νησιά. Οι οποίες έχουν προσφύγει στη Χάγη. Έχουν προσφύγει, έχουν. Και ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο άλλων υπήρων. Δεν έχει σημασία. Το διεθνές δίκαιο. Είναι διεθνές δίκαιο. Κάπως πρέπει να συμβιώσουμε οι χώρες μεταξύ μας. Τα συμφέροντά μας λοιπόν είναι αντίθετα. Άρα, πού θα βρούμε ένα κοινό τόπο? Ο κοινός τόπος δεν μπορεί να είναι άλλος από το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό η Ελλάδα είναι αρκετά καλά θωρακισμένη. Ναι. Όμως, είπατε προηγουμένως ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να πάει μόνη της με τον κύριο Ερντογάν. Γιατί θα κάνει πάρτι. Η Γερμανία, είπα. Ναι. Η Ευρώπη πρέπει να πάει. Αν πάει η Ελλάδα μόνη της, θα είναι μεγαλύτερο το πάρτι. Όχι, μα η Ελλάδα δεν είναι στην ίδια κατηγορία και από τους άλλους. Η Ελλάδα έχει σύνορα με την Τουρκία. Εγώ μιλάω για μια συμφωνία πακέτο, μια συμφωνία ομπρέλα. Το φέρνω στα δικά μας, στα ειδικά δικά μας. Μέσα σε αυτήν θα διευκολυνθεί και η δική μας σχέση. Εγώ χρόνια είμαι οπαδός, είναι γνωστό της ΠΑΣ, νομίζω μου κάνατε και την τιμή να το αναφέρετε μια φορά.
Εγώ πιστεύω στο διάλογο με την Τουρκία και πιστεύω στους ανοιχτούς διάβλους. Είστε στη σχολή των πρωτοβουλειών, εν πάση περιπτώσει. Ναι, και θεωρώ ότι η σχολή του. Δεν της ακινησίας και της κινήσεως, ας πούμε. Η σχολή της ακινησίας, ναι, μας έφερε εδώ που μας έφερε. Έτσι ξεκάθαρα πράγματα για να μην... Ναι. Επειδή λοιπόν τα πράγματα δεν εξελίσσονται. Τώρα δεν εξελίσσονται όπως εμείς θα το θέλαμε πάντα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Πάρτε το Κυπριακό. Πάρτε το, την ιστορία του Κυπριακού. Να κάνω διάλειμμα, μου επιτρέπετε, και συνεχίζουμε. Α, έχω δύο λεπτά ακόμα. Ορίστε, με συγχωρείτε, σε διακόψω. Ορίστε, πάρτε την ιστορία, ναι, του Κυπριακού. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με το Κυπριακό, ο οποίος να μιλάει ότι κάθε προηγούμενη λύση ήταν καλύτερη από την. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να μας κάνει και εμάς να καταλάβουμε ότι το να περιμένουμε με έναν, ναι, μαγικό τρόπο να λυθούν τα πράγματα κάποτε και να είναι καλύτερα θα είναι πάρα πολύ, ναι, δύσκολο. Αλλά τι λέει όμως αυτή η πλευρά, ότι είναι αχόρταγη η Τουρκία. Δηλαδή. Και η λύση να ερχόταν μέσω του Κυπριακού και δεν είχαν τακτοποιηθεί τα οικόπεδα, να είχαν το μερίδιό τους οι Τουρκοκύπροι που λέγεται ότι το έχουν, όπως το λέει ο κύριος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έρχεται ο Ερντογάν και λέει όχι, θέλει μερτικό και η Τουρκία ως Τουρκία, όχι μόνο οι Τουρκοκύπροι. Εδώ, να, τι απαντάτε σε αυτό? Απαντώ ότι υπάρχει, δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ, απάντησε το State Department χθες. Και είπε, ναι, ποιος έχει δικαίωμα. Δεν μπορείς να προσέλθεις σε μια διαπραγμάτευση, γιατί περί διαπραγμάτευση φοβικά. Εγώ σας διαβεβαιώ, ποτέ δεν το έχω κάνει. Δεν έχουμε τα δικά μας επιχειρήματα. Τα δικά μας επιχειρήματα βασίζονται στο διεθνές στιγμή. Και δεν πάω εγώ να διαπραγματευτώ, ναι, αλλά τα πάντα όλα. Δεν έχουμε το χάρτη μας που λέει και ο κύριος Μάνος. Βγάλτε το χάρτη και πείτε ποια, πού θεωρούμε ότι είναι δικά μας. Ενώστε την ευθεία όλοι τις ακτές μας και πείτε αυτά είναι τα δικά μας. Βάλτε το χάρτη. Να τα έχουμε και εμείς ένα χάρτη πάνω στο τραπέζι. Δεν έχει διαπραγματευτεί ο κύριος Μάνος με τους Τούρκους. Αυτή είναι η δικιά μου. Okay, πολύ. Διάλειμμα. Πρώτων διαφημίσεων. Να συνεχίσω. Okay. Συνεπώς πιστεύω ότι αυτό το οποίο κάνει η σημερινή κυβέρνηση, και το τονίζω η σημερινή κυβέρνηση, διότι η προηγούμενη είχε διακόψει κάποια επαφή με την Τουρκία, το οποίο δεν είχε κανένα νόημα, και όταν γίνονται ευκαιριακές οι συναντήσεις με τους Τούρκους, δεν βοηθάει. Έτσι, δηλαδή, είχαμε τις επισκέψεις Ερντογκάν και τα λοιπά και τα λοιπά στην Ελλάδα. Αλλά αυτά δεν γίνονται ευκαιριακά, διότι πλέον έχει αλλάξει. Έχουμε μπει σε άλλη εποχή, κύριε Πετροσάλτε. Δεν είναι η εποχή που κάναμε διπλωματία μέσω των τηλεγραφημάτων, που έστελνε το τηλεγράφημα ο πρέσβης και έλεγε ότι σήμερα ο κύριος Τσαβούσογλου έκανε αυτή τη δήλωση, εικάζει η πρεσβεία ότι κρύβεται πίσω από αυτό κτλ. Ανοίγεις το Sky, βλέπεις τον Κωστίδη. Δεν χρειάζεται καν να έχεις δηλαδή το τηλεγράφημα. Και γιατί τώρα πολιτικολογούμε όλοι εμείς περί της εξωτερικής πολιτικής? Γιατί έχουμε απόρριτα τηλεγραφήματα? Όχι. Αλλά διότι έχουμε την δημόσια ενημέρωση, την οποία πλέον όλοι οι πολίτες έχουν. Άρα έχουμε αλλάξει εποχές. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω εγώ είναι ότι η Ελλάς προσέρχεται καταρχήν στην επαφή, λέγοντας τα πράγματα πάντα με το όνομά τους. Έτσι. Δεν συναντιόμαστε, ναι, για να με πείσετε ή να σας πείσω. Μου είπατε προηγουμένως ότι ο Μάνος δεν διαπραγματεύτηκε, αλλά τον χάρτη τον χρειαζόμαστε όμως να πούμε. Δηλαδή, ποια θεωρούμε δικά μας, με αυτή την έννοια. Ναι, πρέπει έχουμε να έχουμε πάνω στο τραπέζι. Υπάρχει αυτό το χάρτη. Έχει ναι, υπάρξει ήδη από την εποχή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια τέλος πάντων. Υπάρχει χάρτες, υπάρχουν προτάσεις, ναι, και βασικά ορισμένα επίπεδα μετά, που συμφωνήσαμε. Σε κάθε δική μας στρατηγική αντικρούει μια άλλη στρατηγική. Μα φαιδίως, αυτό θα πει διαπραγμάτευση. Ναι. Αυτό θα πει διαπραγμάτευση. Ναι. Και, λένε, και λέω εγώ, ισχυρίζομαι εγώ. Θα δεχτεί να πάμε με ένα θέμα στη Χάγη ή με περισσότερα θέματα? Τα δικά μας επιχειρήματα, ισχυρίζομαι εγώ, ναι, είναι ισχυρότερα από τα επιχειρήματα της Τουρκίας. Και η Τουρκία έχει κάποια επιχειρήματα, έτσι. Δεν θέλω να μηδενίσω την όλη κατάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει τα δικά μας, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι ισχυρότερα. Και όταν λέω την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ξαναγυρίζω στο πρώτο θέμα, αυτό θα οδηγήσει και την Τουρκία στο να κάτσει
σε ένα τραπέζι το οποίο, στο οποίο θα δεσμευθεί για ορισμένα πράγματα, παραδείγματος χάρη την αποδοχή της Χάγης, που δεν την έχει αποδεχθεί η Τουρκία, δεν έχει αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία της Χάγης. Δηλαδή είναι μια ολική πολιτική την οποία πιστεύω ότι ακολουθούμε, και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση έχει προχωρήσει εξαιρετικά υπεύθυνα, λέγοντας από την αρχή ότι εγώ, κύριε, θέλω να μιλήσω μαζί σας. Γι' αυτό πήγε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα. Θέλω να έχω ανοιχτές διάβλους επικοινωνίας. Θέλω να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Άρα να αποκατασταθεί καταρχήν αυτό για την αποφυγή της ακραίας έντασης, την οποία κανένας δεν επιθυμεί. Πιστεύω ότι ούτε η Τουρκία την επιθυμεί. Και από εκεί και πέρα, να, μαζί με την ευρωπαϊκή πολιτική, να στήσουμε την υπόλοιπη στρατηγική την οποία έχουμε. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, κυρίες και κύριοι, για κάποιους τεχνικούς λόγους δεν θα μεταδώσουμε ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με την κυρία Βακογιάννη. Λοιπόν, συνεπώς, είπε και κάτι ακόμη όμως, ότι αν μπει η Τουρκία μέσα στην πατρίδα μας, μέσα στα σύνορά μας, τότε έχουμε και κάποιους κανόνες να απαντήσουμε. Εννοείται, κοιτάξτε, κανένας δεν πρόκειται να προστατεύσει τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και πρωτοσάλτε. Επειδή ακούω διάφορα. Μην έχουμε τώρα αυταπάτες. Το ρωτούσα αυτό, το προλαβαίνετε. Εμείς θα τα υπερασπιστούμε. Εμείς με τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις, εμείς με τη δική μας προετοιμασία. Φαντάζομαι ότι αυτοί που ζητούν το περαιτέρω είναι σαν να εκχωρούν την άμυνα της χώρας στις ΗΠΑ. Δηλαδή είναι σαν να λένε ότι είμαστε ένα κράτος προτεκτοράτο. Αυτό, γιατί το ακούω ότι είναι αδύναμο. Εμείς δεν είμαστε Παναμάς. Να το πούμε διαφορετικά. Ναι. Εμείς είμαστε η Ελλάδα. Έχουμε επενδύσει πάνω από 2% του ΑΕΠ μας επί πάρα πολλά χρόνια στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι το αίμα του ελληνικού λαού. Το Πουέρτο Ρίκο, νομίζω, είχε αναθέσει πλήρω την άμυνά του στι ΗΠΑ. Το Πουέρτο Ρίκο, νομίζω, και ο Παναμά. Και ο Παναμά, μπορεί να είναι λόγω τη δύο. Ναι, προφανώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ουσία τη υποθέσεως είναι ότι ναι, θέλουμε τη στήριξη, ναι, θέλουμε την άποψη μια συμμάχου δυνάμεως όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και γι' αυτό και ένα από τα πράγματα τα οποία είπα στη Βουλή προχθές είναι ότι, ένα λεπτό, αυτή η συμφωνία, η αμυντική συμφωνία, είχε προετοιμαστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι απλό. Εγώ, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία είναι προς όφελος των ελληνικών συμφερόντων. Και γι' αυτό και την ψηφίζουμε. Διότι αν πιστεύαμε ότι είναι μια συμφωνία που εκχωρεί απλώς τους Αμερικάνους τα πάντα, δεν είχαμε κανένα λόγο να την ψηφίσουμε. Την ψηφίζουμε διότι θεωρούμε ότι βοηθάει και στηρίζει την αμυντική θωράκιση της χώρας μας. Εσείς, κύριοι στο ΣΥΡΙΖΑ, που την προετοιμάσατε, πιστεύετε ότι εκχωρήσατε όλα στους Αμερικάνους και γι' αυτό σήμερα επιφυλάσσεστε? Γιατί δεν την ψηφίζετε? Ποιος είναι ο λόγος όταν το μεγαλύτερο κομμάτι κατά γενική αποδοχή έχει προετοιμαστεί επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ? Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η αξιοπιστία και πρωτοσάλτη. Ναι, γιατί έγινε κολοτούμπα στην κολοτούμπα, βέβαια. Ναι, ναι, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η αξιοπιστία. Ναι. Διότι αν αύριο το πρωί διαπραγματεύεσαι με ξένους, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορείς να ελπίσεις είναι κατανόηση αν είσαι φτερός στον άνεμο. Δεν υπάρχει κατανόηση στη διαπραγματεύση στο εξωτερικό. Ναι, νομίζω όμως σε αυτό η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος και προβλέψιμος. Δέχθηκε κριτική ο Κυριάκος Μητσοτάκης για αυτή τη λέξη. Ναι. Το προβλέψιμος. Το προβλέψιμος είναι το αντίθετο του απρόβλεπτου. Ο απρόβλεπτος στη διεθνή σκηνή είναι πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο προβλέψιμος είναι σταθερός. Είναι αυτός που λέει ότι εγώ έχω αρχές, έχω αξίες, values, στα χανιώτικα, values, και πάνω σε αυτά κινούμε και είμαι σταθερή. Άπαξ λοιπόν και είμαι σταθερή σε αυτό, έχω συμμάχους οι οποίοι είναι επίσης σταθεροί. Μου επιτρέπετε μισό λεπτό. Δημήτρης Κολυμιχάλης, της κυκλοφορίας, ορίστε. Για όσους σας ακούνε λοιπόν από το αυτοκίνητό τους, να ξέρουν θα καθυστερήσουν και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Ηρακλείου και στο αντίθετο ρεύμα από Περιφερειακή Ημιτού μέχρι Πεντέλης, δύο ρεύματα Κηφισού, δύο ρεύματα Κηφισίας στην Κατεχάκη και παραλιακή προς τον Πειραιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για να ξαναπάμε στη Χάγη, αλλά πάλι μέσω παρελθόντος. Εάν είχαμε πάρει μία από τις λύσεις του Κυπριακού ενώ τις δεκαετίες του 2000,
και αργότερα. Θα είχαμε προλάβει ζητήματα της τουρκικής συμπεριφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο, κυρία Μπακογιάννη, κατά την άποψή σας ή όχι? Κοιτάξτε, η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αν. Αν ζητάτε την εκτίμησή μου, καθαρά, χωρίς μάλιστα να μπορώ να τη στηρίξω, διότι αυτό είναι τελείως θέμα, έτσι, πιστεύω πως ναι, θα είχαμε γλιτώσει πολλά. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει δυσκολότερο πράγμα παρά να υποστηρίζεις μια ρεαλιστική πολιτική στην εξωτερική πολιτική. Εγώ προσωπικά το έχω κάνει όλη μου τη ζωή, το έχω πληρώσει πάρα πολύ, έχω χτυπηθεί πάρα πολλές φορές και από πολλούς και διαφορετικούς κύκλους, αλλά θέλω να είμαι με τη συνείδησή μου ήσυχη απέναντι στον ελληνικό λαό και βαθύτατα πιστεύω ότι η εξωτερική πολιτική γίνεται μόνο με ομό ρεαλισμό. Για να μπορέσεις στο τέλος να υπερασπιστείς αποτελεσματικά τα κυριαρχικά σου στοιχεία, τα εθνικά σου συμφέροντα, όπως έλεγε ο Λευθέρης Βεντζέλος. Το ότι δεν υπήρξε λύση στο Κυπριακό με αυτήν τη συνέπεια, αυτό αντανακλά σε αυτήν την προκλητική συμπεριφορά Ερντογάν σε ό,τι αφορά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Υπάρχει αντανάκλαση δηλαδή. Βεβαίως. Φτάνει και φτάνει σε εμάς. Βεβαίως. Βεβαίως. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα, όπως και μακροπρόθεσμα. Όταν μιλάω μακροπρόθεσμα, μιλάω αρκετά μακροπρόθεσμα, δηλαδή μετά από μια πενταετία εικάζω, μπορεί να έρθει και νωρίτερα, αλλά νομίζω ότι η περίοδος που θα κινηθούμε, θα υπάρξει μια συνολική διευθέτηση των συμφερόντων στη Μεσόγειο. Διότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Μεσόγειος ήταν αδιάφορη. Ήταν αδιάφορη γιατί δεν υπήρχαν οικονομικά συμφέροντα μέσα στη Μεσόγειο, αν εξαιρέσεις τα συμφέροντα των ψαράδων για τα οποία τσακωνόμασταν. Δηλαδή εμείς όταν κάναμε την προσπάθεια να κλείσουμε συμφωνία με τη Λιβύη, είχε πάει ο κ. Βαλινάκης 3 φορές εκείνη την εποχή, όταν ήμουν εγώ υπουργός. Το βασικό μας θέμα ήταν τα ψάρια, ήταν η αλεία. Εκτός όλων, εντάξει, υπήρχε κάπου στο βάθος του εγκέφαλου ότι μπορεί να... Αλλά οι αλλοίς μας, οι οποίοι ψαρεύουν στα νερά αυτά, ήταν τα δικά τους συμφέροντα τα οποία υπερασπιζόμασταν, όπως και η Ιταλία λύς ήταν η αιτία για την οποία δεν κλείσαμε. Ναι, τώρα... Γιατί δεν κλείσαμε αλήθεια, και με τη Λιβύη και με την Αίγυπτο? Με τη Λιβύη δεν προλάβαμε, είναι πολύ απλό, μας προλάβανε τα γεγονότα. Με την Αίγυπτο, διότι η Αίγυπτος θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κλείσουμε, δεν είναι εύκολο. Εγώ το πάλευα όσα χρόνια ήμουν υπουργός εξωτερικών. Διότι υπάρχει η Τουρκία, την οποία η Αίγυπτος πρέπει να υπόψεις για τα δικά της συμφέροντα, διότι απειλές από την Τουρκία είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμες. Και γι' αυτό εγώ ακόμα και για μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, που ξέρω τώρα θα την αχθούν σήμερα διάφοροι, εγώ δεν θα ήμουν αντίθετη για μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Που σημαίνει μερική, ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι. Που αφορά στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Ό,τι ανταμώνει με την. Ναι, και πάλι όχι όλο. Ναι. Ό,τι ανταμώνει. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να προχωρήσει με βήματα-βήματα. Εάν μπει στη λογική του πακέτου του όλου, είναι πολύ δύσκολο να το έχεις ως αποτέλεσμα. Και αν το φέρεις πίσω, μπορεί να αρχίσουν το προδότης, γιατί δεν το έφερε το πακέτο όλο πίσω. Και καλά, το βεβαίως. Έχουμε και αυτά. Ναι, αλλά αυτό η ιστορία της Ελλάδος, εάν τη δείτε, είναι γεμάτη από αυτά. Και η αρχαία ιστορία της, δεν είναι. Είναι τραγικό πράγμα. Είμαστε ίσως σε σχέση. Δεν ξέρω κι εγώ, δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι ξέρω την ιστορία άλλων χωρών τόσο καλά. Αλλά από τα λίγα που ξέρω, δεν ξέρω άλλη χώρα στην οποία με τέτοια ευκολία να κατηγορείται κάποιος για έλλειψη πατριωτισμού. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι και οι 300 της Βουλής, και το λέω πάντα, ποτέ δεν είχα την αλαζονία να πιστεύω ότι ο μόνος πατριώτης είμαι εγώ ή το κόμμα μου ή η παράταξή μου. Ποτέ δεν το πίστευα. Πάντοτε έλεγα ότι όλοι και οι 300 σε αυτή τη Βουλή είναι πατριώτες. Τώρα, πώς κρίνουμε ο καθένας, αυτό είναι θέμα συζήτησης. Εδώ είμαστε να ακούσουμε όλα τα επιχειρήματα για το καλύτερο δυνατό. Αλλά να ξεκινήσουμε από μια βασική αρχή.
ότι 300 βουλευτές είναι πατριώτες και ότι και οι άλλοι που μου κάνουν εμένα κριτική σήμερα μου την κάνουν από πατριωτισμό, δεν μου την κάνουν από έλλειψη πατριωτισμού. Εάν, Φερρυππίν, πάμε στη Χάγη και πες ότι συμφωνούμε με την Τουρκία να συζητήσουμε ένα-δύο θέματα. Δεν είναι ένα-δύο θέματα, είναι η Φαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Ναι, επειδή βάζει η Τουρκία, βάζει εκείνη τα δικά της. Εμείς λέμε ανυποχώρητα δύο θέματα. Αυτά. Αν γυρίσουμε πίσω και με ότι το τχήνιση, ας μην πω ονόματα για να μην δημιουργούμε χειρότερα πράγματα, αλλά δεν έχει την επίρρεια 100% αυτού που εμείς λέμε ότι έχει ως η Φαλοκρηπίδα μας και έχει λιγότερη επίρρεια. Είναι, σημαίνει ότι χάσαμε αυτό το νησί, δηλαδή μήπως πρέπει να αρχίσουμε από το τι ρήματα χρησιμοποιούμε. Ναι, για όνομα του Θεού. Ναι, ναι, το για όνομα του Θεού, αλλά... Δηλαδή, ξέρετε, ναι, αλλά αυτό είναι που φοβάμαι εγώ περισσότερο απ' όλα. Δηλαδή, τους διάφορους που επιτρέψτε μου να πω τώρα μία λέξη, έτσι, οι μη γνώστες του θέματος, οι οποίοι πολιτικολογούν ελεύθερα και δημιουργούν και στον κόσμο μία ανασφάλεια. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα, πόση είναι η επίρρεια, εδώ με τον κύριο Σαββαίδη καθόταν ο πρέσβης, ο Γιώργος ο Σαββαίδης, ώρες, μέρες, για να διαπραγματευτεί τότε με την Αλβανία κάθε σημείο, τι έχει, πού έχει κτλ. Κτλ. Προς Θεού, τώρα μιλάμε για τη θάλασσα και για τα βασικά. Τα βασικά είναι ότι εδώ αμφισβητείται αν έχουμε υφαλοκρηπίδα ή όχι. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό πράγμα. Φτάσαμε στην οροφή δηλαδή της προκλήσεως από την άλλη πλευρά. Τώρα δεν μιλάμε. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι απολύτως ξεκάθαρα και πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε και από το σάλτα. Καλώς ή κακώς, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε με την Τουρκία. Πολύ θα ήθελα, το έχω πει πολλές φορές, να είμαι Λουξεμβούργο. Αλλά δεν είμαστε όμως. Μήπως πρέπει να αφιερώσετε στο κοινοβούλιο κάποιες ώρες συνεδρίασης ανοιχτές, δηλαδή εν πάση περιπτώσει με πρόσβαση της κοινωνίας, έτσι ώστε αυτά να τα συζητήσετε λίγο φωνακτά. Δηλαδή, τι να πω, την προσέγγιση, να την κουβεντιάσουμε φωνακτά, να την κουβεντιάσετε φωνακτά μέσα, μπορούν να κατανοήσουμε και να ξεπεράσουμε αυτά τα ζητήματα, το πόσο ένας κατηγορεί τον άλλον για προδότη. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι. Ναι, καταρχήν συμφωνώ. Και γενικώς σε οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να γίνεται και να ακούγονται απόψεις και τα λοιπά. Και επειδή πλέον και οι λογικές του απορρίτου έχουν πολύ μικρύνει εκ των πραγμάτων, υπάρχουν και σήμερα και υπάρχουν απόρριτα, ναι. Και πρέπει να υπάρχουν και δεν πρόκειται κανένας να ξεδιπλώσει τη στρατηγική του δημόσια. Διότι αυτό θα είναι λάθος. Όχι, αλλά να πει γιατί, έτσι, θέλω να πάω στη Χάγη, όχι, γιατί δεν θέλω να πάω στη Χάγη. Και το θέμα, η Χάγη δεν είναι αυτός σκοπός. Να το ξεκαθαρίσω και αυτό. Τώρα η Χάγη στο όλο λεξιλόγιο μας. Δεν είναι αυτός σκοπός. Όταν βγήκαμε με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και μιλήσαμε γι' αυτό, μιλήσαμε με βάση ένα ολόκληρο σκεπτικό γιατί και πώς μακροπρόθεσμα και τι κτλ. Κάναμε μία διάλεξη, αν θέλετε, διότι αυτός ήταν ο στόχος αυτής της συζήτησης που κάναμε τότε, και έτσι ξαναμπήκε η Χάγη μέσα στη συζήτηση την καθημερινή. Αλλά δεν είναι αυτός σκοπός η Χάγη, είναι η εξέλιξη μιας ολόκληρης πολιτικής, μιας ολόκληρης στρατηγικής, η οποία τι λέει προς τους Τούρκους, ότι κύριοι, εγώ ισχυρίζομαι αυτά, εσείς δεν τα ισχυρίζεστε, να το πω όσο πιο απλοϊκά μπορώ. Πολύ ωραία. Αν θέλετε, πάμε στο δικαστήριο. Είναι η απλή κουβέντα που λέει κάποιος ότι όταν θίγομαι, κάπου πάω. Δεν θα πάω όμως για τις γκρίζες ζώνες, για τα νησιά που μου γκριζάρεις. Τώρα, προς Θεού, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα... Υπάρχει μια κοινή γνώμη, ακούει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Εντάξει, μου γκριζάρεις την Κρήτη. Εντάξει. Όχι μόνο ακούει, το θεωρούμε ότι είναι και δεδομένο, επειδή το είπε ότι αμφισβητεί ο Ερντογάν τα νοτιώσει της Κρήτης. Εμείς το παίρνουμε δεδομένο και λέμε πάει, χάσαμε και την Κρήτη. Δηλαδή δημιουργούνται τέτοια αισθήματα στην κοινή γνώμη. Μα δεν έχουμε κανένα λόγο. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Εγώ ούτε να οροποιήσω τα πράγματα θέλω, ούτε να πω ότι όλα είναι ρόδινα και είμαστε πάνω σε ένα ρόζο συννεφάκι και όπου ο Ερντογάν είναι απομονωμένος και όλα αυτά. Τέλος πάντων. Αλλά προς Θεού. Όχι και η έλλειψη αυτοπεποίθησης. Έχουμε κάθε λόγο να έχουμε αυτοπεποίθηση.
Έχουμε ισχυρότατες ένοπλες δυνάμεις, έχουμε ισχυρότατες συμμαχίες, είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκ των πραγμάτων μπορεί να μην είναι αυτό το οποίο θα επιθυμούσαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ περισσότερο από το οποιοδήποτε δεν την έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος θα πάει στη Μόσχα, που νομίζω πως είναι ώρα, μετά από ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό στην εξωτερική μας πολιτική, να ξαναβάλουμε την εξωτερική μας πολιτική σε μια λογική καλών σχέσεων με τη Ρωσία, την οποία είχαμε τουλάχιστον εμείς ως κυβέρνηση παλαιότερα, και νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να το έχουμε, ξεκαθαρίζοντας πάντοτε που ανήκουμε, έτσι, αλλά όπως έχουμε καλές σχέσεις με την Κίνα, πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τη Μόσχα. Δεν έχουμε απολύτως κανένα λόγο να μας πιάνει κατάθλιψη και ανασφάλεια κτλ. Στο μεταξύ, θα ρίξουμε όλα μας τα διπλωματικά όπλα στην αποφυγή περαιτέρω έντασης. Ναι, θα το κάνουμε. Η Χάγη είναι θέση της κυβερνήσεως, κυρία Μπακογιάννη, είναι ξεκαθαρισμένο αυτό, είναι τελεσμένο? Μα το είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν το είπε μόνο ο Πρωθυπουργός όμως, κύριε Πρωτοσάλτε. Το είπε ο Πρωθυπουργός, το είπε ο κύριος Τσίπρας, το είπε η κυρία Γερμετά. Το οποίο σημαίνει τα τρία μεγάλα κόμματα έχουν την ίδια στρατηγική, μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι δύναμη για τη χώρα. Είναι δύναμη. Και δεν πρέπει να μεμψιμηρούμε. Το ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, μπορεί να μας γίνεται κριτική τώρα με αυτό και τα λοιπά, εντάξει, όλα τα κόμματα θα κάνουν μια κριτική, αλλιώς ένα σημείο κριτική. Τι στο καλό αντιπολίτευση. Ένα σημείο κριτική είναι ότι δεν υπάρχει αυτή την εποχή ανοιχτή γραμμή με την Άγκυρα, όπως είχαν οι κύριοι Αποστολάκης και Ακάρ. Ακούω. Συμβαίνει αυτό? Η αίσθησή μου είναι πως ο νέος αρχηγός ΓΕΘΑ μεταβεβαιότητος θα είναι κάτι το οποίο θα το κάνει. Αίσθηση σας μιλάω τώρα, έτσι. Αλλά είμαι σχεδόν βεβαία. Σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει ανοιχτή γραμμή. Σε πολιτικό επίπεδο βεβαίως και υπάρχει, γι' αυτό και σας αναφέρθηκα πριν στις συναντήσεις των Γενικών Γραμματέων. Τώρα περνάμε σε μια φάση στην οποία ο Ερντογκάν είναι στενοχωρεμένος και πικραμένος και κάνει λίγο μούτρα. Θα του περάσει. Είπε ότι εγώ μίλησα με τον Κυριακό μια μισή ώρα στη Νέα Υόρκη και τώρα μου τα χάλασε ο Κυριάκος, δεν γίνεται έτσι. Από πού είναι η ενόχληση? Καλά, η ενόχληση είναι Χαφτάρ και τα λοιπά. Η ενόχληση είναι Χαφτάρ και τα λοιπά. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι καλά. Δηλαδή είναι καλό να ξέρει και ο Ερντογκάν ότι και η Ελλάδα δεν είναι δεδομένο παιδάκι το οποίο μπορείς να το, ξέρω εγώ, πλαστελίνη να την πλάσεις. Να ξέρει πάρα πολύ καλά ότι εμείς θα ακολουθήσουμε την πολιτική μας. Η ισότητα των όρων είναι βασική αρχή επιτυχίας. Είναι κάποιος αξιόπιστος αυτός ο Χάφταρ, ή τώρα εμείς εξ ανάγκης τρέχουμε και να πάμε από μια από τις δύο πλευρές, διότι ήρθαν έτσι, μάλλον τα έφερε έτσι ο Ερντογάν τα πράγματα? Προσωπικώς δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω, τον είχα πολύ παλιά δει μια φορά. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας από τους βασικούς παίκτες στη Λιβύη αυτή τη στιγμή και έχει σημασία και για μας, αλλά και για τη Λιβύη, να υπάρξει κάποια στιγμή μια διαδικασία οριστικής ειρήνευσης, πάυσης του πυρός, ειρήνευσης και γνήσιας έκφρασης διά των εκλογών του λιβικού λαού, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν και οποιασδήποτε συμφωνίες οι οποίες να έχουν βάση, γιατί αυτή η συμφωνία είναι τελείως στον αέρα. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, Ευρώπη πάνω απ' όλα, συνολικά να καθίσει η Ευρώπη και να μιλήσει με τον κύριο Ερντογάν. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου, ναι. Όπου μέσα θα περικλείεται βέβαια και το σκέλος Ελλάδα μέσα σε αυτό. Όχι, θα περικλείεται το σκέλος ασφάλεια ευρωπαϊκών συνόρων, κύριε Πρωτοσάλτε. Δηλαδή εδώ η Ευρώπη, εάν αύριο το πρωί υπάρχει πρόβλημα στην Πολωνία, παραδείγματος χάρη, για κάποιο λόγο, αποφασίσει κάποιος ότι απειλεί τα σύνορα της Πολωνίας, η Ευρώπη αντιδρά. Συνολικό. Και οφείλει να αντιδράσει η νέα. Θα μου πείτε, έχει στρατό σήμερα για να αντιδράσει? Όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει δυνατότητες αντίδρασης από εμπάργκο, από οικονομικά πράγματα κτλ. Αυτό σημαίνει και για την Ελλάδα. Εμείς ευρωπαϊκά σύνορα φυλάτουμε. Καλός ή κακός.
Και αυτό πρέπει να είναι πλέον πολύ ξεκάθαρο στην οποιαδήποτε συμφωνία γίνει αύριο με την Τουρκία, που κατά τη γνώμη μου, όπως είπα, πρέπει να είναι μια συμφωνία πακέτο με την λογική την οποία θα έχουμε με τον Brexit. Και για τη διαχείριση του μεταναστευτικού είπατε ότι έγινε η επαφή με τον κύριο Σχοινά, ότι πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει την μεταφορά των ανθρώπων που θα επιστρέψουν πίσω. Αυτό μήπως ο κύριος Πρωθυπουργός πρέπει να το θέσει ακόμη πιο ψηλά σε ένα συμβούλιο κορυφής, ας πούμε, δεν το ακούσουν πια οι ομόλογοι του? Μα νομίζω ότι θα το θέσει και νομίζω ότι αυτό είναι συμπεφωνημένο. Απλώς πρέπει να ροντάρει τώρα, ως συνήθως. Κάθε πράγμα από την ώρα που το λέμε μέχρι την ώρα που μπαίνει μπροστά η μηχανή και αρχίζει και λειτουργεί παίζει ρόλο. Όπως παραδείγματος χάρη πρέπει να ξεκαθαρίσει, να αρχίσουν να μπαίνουν. Εγώ μίλησα με τον κύριο Κικίλια, γιατί άκουγα τώρα σήμερα τον δήμαρχο της Σάμου. Ο κύριος Κικίλιας το ρώτησε προχθές και ετοιμάζεται, μάλιστα και με νομοθετική ρύθμιση, να φέρει το θέμα της υποστήριξης των νοσοκομείων των νησιών. Δηλαδή έχει απόλυτη συνέστηση. Σας λέω, μου το έλεγε προφές. Δηλαδή δεν λέω κάτι πιο μυστικό. Πιέζονται πάρα πολύ τα νοσοκομεία, τι εξυπηρετούν. Και θα το φέρει κατά παρέκκληση των διατάξεων, δηλαδή με νομοθετική ρύθμιση, για να μπορέσει να στηριχθούν τα νοσοκομεία των νησιών, για να μπορέσουν να έχουν τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης για το θέμα της αστυνομίας. Ολόκληρη η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ανταποκριθεί στο πρόβλημα των νησιών. Δεν υπάρχει ένας, νομίζω, ένας τέλεχος οποιοδήποτε κόμματος, το οποίο να μην αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Όλοι ξέρουν ότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να έχεις 5, 15 Αφγανούς, 25 άριδες δίπλα σε μία οικογένεια Σύρων, οι οποίοι έχουν κορίτσια. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Είναι όριμος ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευσή του? Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνεται. Και νομίζω ότι θα ψάχνεται για κανένα χρόνο. Θα χρειαστεί ένας χρόνος για να μπορέσει να έρθει στα ίσα του και να κάνει αντιπολίτευση με κάποια μορφή στρατηγική. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι και τα δύο κόμματα, και το Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δυσκολεύονται να ταυτοποιήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν μπορούν να του βάλουν ταμπέλα. Θέλανε να του βάλουν την ταμπέλα του ακροδεξιού. Απέτυχαν ικτρά στην ταμπέλα του ακροδεξιού. Μετά θέλανε να του βάλουν την ταμπέλα του νεοφιλελεύθερου. Απέτυχαν και στην ταμπέλα του νεοφιλελεύθερου. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να αντιληφθούν ότι υπάρχει ένας πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα, ο οποίος δεν έχει παροπίδες, ο οποίος έχει ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά, ο οποίος έχει κοινωνικές ευαισθησίες, πολύ συγκεκριμένες και αναγνωρίσιμες, και ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα διαλέξει την καλύτερη δυνατή πολιτική χωρίς ταμπέλες. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβουν. Γι' αυτό και η έκπληξη για την κυρία Σακελαροπούλου, γι' αυτό και η αμηχανία για το τι πραγματικά κρύβεται από πίσω και η κυρία Σακελαροπούλου και όλα αυτά τα διάφορα σενάρια. Εντάξει, η Ελλάδα γύρισε σελίδα και από το Σάλτε. Γύρισε σελίδα. Μπήκαμε σε τελείως διαφορετικές λογικές. Θα προσαρμοστεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει δεν θέλει. Λείπετε από την κυβέρνηση? Θα θέλατε να είστε, να έχετε συμμετοχή στο εκτελεστικό κομμάτι? Σας διαβεβαιώ ότι είμαι πολύ καλά. Δηλαδή, κάνω ό,τι μπορώ να στηρίξω προς κάθε κατεύθυνση, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και εγώ, ξέρετε, όσο περίεργο και σας φαίνεται, παρά την φήμη η οποία κατά διαστήματα με ακολουθεί, δεν επιδίωξα και δεν επιδιώκω τίτλους. Δηλαδή θεωρώ το μέγιστο τίτλο τιμής ότι είμαι βουλευτής Χανίων, ότι ο λαός των Χανίων με εξέλεξε, διότι αυτό το χρωστάω μόνο στο λαό. Υπό την ματιά σκοπιά του να μην είναι άδικο να μην οι λόγοι συγγενείας να σας αποτρέπουν από την παρουσία σας στην κυβέρνηση. Αυτό μήπως είναι πολύ αυστηρό, δηλαδή, με αυτή την έννοια. Δεν είναι πολύ δίκαιο, διότι δεν κρίνεται από τη λογική της αξιοκρατίας, τέλος πάντων, ή της όποιας. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν είναι λογικό. Είναι λογικό. Ναι. Και δεν θα έδινα.
Να σας πω κάτι. Είναι πολύ ωραιότερο να σου λέει κάποιος λείπεις, παρά να πρέπει να πεις ότι ξέρετε κάτι, δεν έγινα γιατί είμαι αδερφή του Κυριάκου. Δεν με κάνανε κάτι επειδή είμαι αδερφή του Κυριάκου και να απολογηθώ γι' αυτό. Δεν θέλω. Έχω έναν εγωισμό αρκετά ισχυρό να μην θέλω να απαντήσω ότι με κάνανε κάτι απλά και μόνο επειδή έχω συγγένεια. Χάρηκα. Οπότε πολύ. Είμαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, σας ευχαριστώ. Και εγώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.